Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης. Εδώ αρχής γενομένης με τον Αποέλ και το εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Ομπράιαν. Ξανά εδώ ήταν το πρώτο αλλά και το πιο θεαματικό από τα καρφώματα. Για το παραλίμνη ο φοβερός πασέρ Έντουαρτ στον ψηλό της ομάδας του για ένα πανεύκολο τελείωμα από τον Ρέινς. Και πάλι Έντουαρτ, πάσα backdoor, ένα πολύ όμορφο τρίποντο. Ο Βον εδώ από την Διαγώνιο βρήκε αφρούρητη την άμυνα του παραλιμνίου όπως σε πολλές των περιπτώσεων. Σκαστή πάσα και νέο τρίποντο για τον Αποέλ από έναν χαρισματικό σκόρερ, τον Γκραντ. Απάντηση τρίποντη από τον Μπάλογκαν. Η σκαστή του τρισόκα για ένα πανεύκολο τελείωμα από τον Πίνγκραμ. Εδώ η προσποίηση και η διείσδυση. Εξαιρετικό goal foul από τον Γκραντ. Πολύ ωραίο το drive με άψογη καμπύλη. Όμορφο καλάθι από τον Βον με το αγαπημένο του ταμπλό. Εδώ η περιστροφική κίνηση από τον ίδιο Ντέο Νταβόν με πυρουέτα, ένα ακροβατικό, η μπάλα στο δικτάκι. Εδώ μία ακόμη από τις θεαματικότερες φάσεις με πρωταγωνιστή τον Γκράχαμ. Η σκαστή του Λοϊζίδη, σπάσιμο της μέσης, πανέμορφο καλάθι. Ένα ακόμα τρίποντο από τα πολλά του παραλιμνίου στο δεύτερο μέρος. Και ένα ακόμα από τα συνεχόμενα από ένα ξέσπασμα του Τζάρβις Ρέι. Εδώ το κόψιμο ψηλά πάνω στον Έντουαρτ. Και ο ευνηδιασμός με το goal foul για τον Γκράχαμ. Βροχή τα καλάθια σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Εδώ ανάποδο lay-up. Ο Βον που ήταν στις περισσότερες θεαματικές φάσεις στο drive. Το κάρφωμα του Τζάκσον. Ο Ρέι από το σπίτι του. Ωραία προσπάθεια και τελείωμα με αριστερό δύσκολο lay-up από τον Έντουαρτ. Χάιδεμα της μπάλας και εύκολο καλάθι από τον Κλασάτο και τον Γκραντ. Έντουαρτ σε έναν ακόμα ευνηδιασμό στο τελευταίο καλάθι της αναμέτρησης όπου δεν υπήρξε...